Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί όλοι μας μέσω των γιατρών, μέσω των ειδικών, προσπαθούμε τις τελευταίες ημέρες να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ευλογιά των πιθήκων, γιατί εξαπλώνεται έτσι με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Έχει ενεργοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και στην χώρα μας, τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, και θέλουμε όλοι να μάθουμε, κύριε Τσάμι, αν πρέπει να ανησυχούμε. Η ευλογία των πιθήκων, όπως αποκαλείται, είναι ζωονόσος ουσιαστικά, νόσος των ζώων, των συγκεκριμένων ζώων, και μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έχει μεταδοθεί από τους πιθήκους. Να θυμίσουμε ότι η ευλογιά είχαμε στον πλανήτη, η οποία εξαφανίστηκε μετά από τον συντονισμένο εμβολιασμό παγκοσμίως, και εξαφανίστηκε το 1980-81 περίπου, κηρύχθηκε η γη ελεύθερη από την ευλογιά των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η ευλογιά που εμφανίζεται τώρα αφορά περισσότερο τους πιθήκους και μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι παρόμοια, ουσιαστικά ένα λοιμώδες νόσημα το οποίο μοιάζει με την ευλογία των ανθρώπων. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιός, δεν είναι αυτού του ίδιου, δεν έχει την μεταδοτικότητα τη μεγάλη που είχε η ευλογία που ξέραμε και σκότωσε ανά τους αιώνες εκατομμύρια ανθρώπους. Πραγματικά είχαμε 100 μεστημάτων πριν να εμφανιστεί το εμβόλιο, με τις φοβερές εξαπλώσεις που είχε ειδικά στο μεσαίωνα η ευλογία, και ήταν πραγματικά μια μαζική καταστροφή του ανθρώπινου γένους, που ξεπεράστηκε βέβαια και πια δεν υπάρχει με την εμβολιασμό. Και ένα ακόμη παράδειγμα το πώς ο εμβολιασμός καταφέρνει να σταματήσει, να ανεχετήσει, να εξαφανίσει ένα τέτοιο λοιμώδες νόσημα πολύ επικίνδυνο. Στην εκείνη περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, δεν είναι τόσο μεταδοτικό. Υπάρχει μεταδοτικότητα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Και θα έλεγα, επειδή βγαίνουμε από μια πανδημία που μας κούρασε πάρα πολύ, που πραγματικά έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά, έχει πολλά θύματα δυστυχώς, 30.000 στη χώρα μας και εκατομμύρια άλλα, και ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος, είναι κουρασμένος, θα έλεγα και εγώ ότι δεν θα πρέπει με τόση ευκολία να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε τέτοια λοιμώδη νοσήματα, τα οποία όντως υπάρχουν κατά διαστήματα, όπως είναι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε τις υπατήτητες των παιδιών, που και αυτό το πρόβλημα παραμένει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, και θα έλεγα να μην ανησυχεί ιδιαίτερα ο κόσμος. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε και πιεστήκαμε από το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, και βέβαια είναι και υπό παρακολούθηση όλη αυτή η κατάσταση. Οι μηχανισμοί υπάρχουν, είναι σε επιφυλακή και στη χώρα μας. Και βέβαια, ευτυχώς, στη χώρα μας ακόμη δεν έχουμε περιστατικό, αν και υπήρξε ένα περιστατικό τις προηγούμενες μέρες που φοβηθήκαμε μήπως είναι, αλλά ήταν περιστατικό ανεμοβλιάς, γιατί είναι παρόμοια τα λοιμώδη νοσήματα, παρόμοια στην εμφάνιση, βέβαια είναι διαφορετικός ο ιός. Οπότε ευτυχώς δεν εμφανίστηκε ακόμη στη χώρα μας. Μάλιστα. Δεν επιβεβαιώθηκε, όπως και εσείς λέτε, αυτό το κρούσμα ότι ανήκει στην ευλογιά των πιθήκων. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της ευλογιάς, έχουμε δεδομένα επιστημονικά, αν και τώρα είναι προστατευμένοι απέναντι σε αυτή την νόσο της ευλογιάς των πιθήκων? Βέβαια, τα εμβόλια της ευλογιάς έχουν σταματήσει να γίνονται, αλλά αυτοί που τουλάχιστον μεγαλύτερες ηλικίες είχαν κάνει το εμβόλιο, φαίνεται ότι παρέχει προστασία σε μεγάλο βαθμό. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι πια έχουμε επίνωσο πληθυσμό, όπως λέμε, δηλαδή άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Άρα, αν εμφανιστεί θεωρητικά ένας ιός παρόμοιος ή ο ίδιος ο ιός, που προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πιθανόν θα αρρωστήσουν και θα παρουσιάζουν τα συμπτώματα. Ή ο ιός των επιθήκων όντως μπορεί να βρει ευάλωτο τον πληθυσμό, αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αντισώματα εναντίον της ευλογίας με τον εμβολιασμό που λέτε που δεν έγινε, όντως μπορεί θεωρητικά να νοσήσουν. Αλλά φαίνεται όμως ότι δεν είναι τόσο μεγάλη παραβάνω, τόσο μεγάλη μεταδοτικότητα, τουλάχιστον αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και δεν είναι τόσο επίσης επικίνδυνο, γιατί στην πανδημία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με τον κοροναϊό, είχαμε μεγάλη μεταδοτικότητα, και ενώ κάποιος ήταν φορέας απλώς,
αρκετές μέρες δηλαδή πριν να εμφανίσει τα συμπτώματα, που θα είναι μια προειδοποίηση να προσέξεις και ο ίδιος για να μεταδώσεις την νόση. Ενώ εδώ μεταδίδεται αφού εμφανιστούν τα συμπτώματα, άρα κάποιος που θα αρρωστανοσήσει έχει και την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που φαντάζομαι να προσέξει για να μεταδώσει τον ιό. Τα συμπτώματα, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε, ουσιαστικά είναι γενικά. Ποια είναι τα συμπτώματα για να είναι σε γνώση όλων έτσι κι αλλιώς. Για να ξέρει ο κόσμος. Τα συμπτώματα είναι γενικά, είναι το αίσθημα κακουχίας που έχουν όλες οι ιώσεις λίγο πολύ, με μυαλγίες, με αρθραλγίες και στη συνέχεια μετά από μία, με πυρετό φυσικά και ιδιόγκωση λεμφαδένων καμιά φορά, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι το εξάρθημα που παρουσιάζεται όπως και της ανεμευλογιάς, γιατί ο πολλής κόσμος δεν έχει δει της ευλογιάς που είναι παρόμοιο. Ναι. Είναι ένα εξάρθημα το οποίο ξεκινάει από βλατίδες, γίνεται συνέχεια φυσαλίδες και μετά εφελκίδες και ούτω καθεξής, κακουργηθεί την πορεία ας πούμε μιας πομφόλυγας που ουσιαστικά εμφανίζεται και σιγά σιγά φθήνει και πουλώνεται. Είναι εντυπωσιακό και γιατί εμφανίζεται. Παρουσιάζει και πόνο, ναι, στα συγκεκριμένα σημεία. Ναι, αν είναι έντονο, ναι, παρουσιάζει κάποιο πόνο, αλλά είναι εντυπωσιακό περισσότερο το εξάνθημα. Παρουσιάζει πόνο, ενώ της ανεμοβλογιάς περισσότερο έχει φαγούρα, έχει κνησμό, ενώ αυτό παρουσιάζει πόνο, όπως είπατε. Τώρα, μιας και το εμβόλιο κατά της ευλογιάς έχει σταματήσει να γίνεται, πιστεύετε ότι μετά από αυτά τα κρούσματα ενδεχομένως κάποια στιγμή κριθεί να επιστρέψει αυτό το εμβόλιο? Θα εξαρτηθεί κατά πόσον αυτό το εμβόλιο πιάνει τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Θα εξαρτηθεί αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη ή αν τα περιστατικά είναι περιορισμένα και δεν προκαλούν μεγάλα προβλήματα, με πολύ μεγάλο αριθμό μολυσμένων συνανθρώπων μας. Φαντάζομαι θα φανεί στην πορεία κατά πόσον θα χρειαστεί να το ξαναβγάλουν αυτό το εμβόλιο για να χρησιμοποιηθεί. Προς το παρόν πάντως είναι παγκοσμίως υπάρχει η διαδικασία της επιτήρησης, της παρακολούθησης των προβλημάτων και της απομόνωσης των περιστατικών. Εξάλλου ακόμη δεν έχουμε τόσο περιστατικά. Να θυμίσουμε ότι αυτό, τα περιστατικά αυξάνονται με την επαφή, με την επαφή που έχουμε με κάποιον που νοσεί, με τις βλάβες που έχει και τις φυσαλίδες που έχει. Οπότε εκεί, όπως καταλαβαίνετε, βλέπει ο άλλος τι γίνεται και δεν προχωράει σε άμεση επαφή με τον συνάνθρωπό του ή αυτός που έχει το πρόβλημα επίσης προσέχει. Άρα, επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε με την μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Επομένως, θα έλεγα να προσπαθήσουμε να μην το διωγγώσουμε το θέμα, γιατί όντως δεν μπορούμε άλλο να αισθανόμαστε τόσο πιεσμένοι με τα λοιμόδια νοσήματα. Εξάλλου, αν παρουσιαστεί πρόβλημα, εδώ είμαστε, θα το αντιμετωπίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι και αλλιώς τώρα ο κορονοϊός φαίνεται ότι έχει αρχίσει και υποχωρεί σημαντικά. Δεν έχουμε πια τα μέτρα που όλοι βιώνουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε πάρει μια ανάσα από αυτά τα μέτρα. Μείωση και των μολύνσεων, αλλά και πολύ λιγότερη η θάνατη πια. Και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό για όλους μας. Υπάρχει όμως μια επιφυλακή για τον Σεπτέμβριο, για το φθινόπωρο και μετά, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα έλεγα ο κόσμος, επειδή το πρόβλημα δεν έχει περιοριστεί απόλυτα, έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί, να το πω καλύτερα. Θα έλεγα ο κόσμος να είναι προσεκτικός, παρόλο που οι συνθήκες καλοκαιρίας δεν ευνοούν την μεταδοτικότητα και βέβαια και οι συνθήκες διαβίωσης είναι τέτοιες που δεν έχουμε τον συνηθισμό σε κλειστούς χώρους. Οπότε περιορίζει την μεταδοτικότητα. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει, ξέρετε επίσης, γιατί και ο ιός δεν έχει σταματήσει. Εξακολουθεί να έχει τη μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά απλώς δεν τον ευνοούν οι συνθήκες να μεταδοθεί τόσο πολύ όπως το προηγούμενο διάστημα. Γιατί έχουμε επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα, το ότι ουσιαστικά ο πληθυσμός δεν έχει εμβολιαστεί σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό όσο θα έπρεπε. Φανταστείτε ότι με τρεις δόσεις που εκεί είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει μια καλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, είναι μόνο 51-52%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Και φυσικά δεν μιλάμε για αυτού, για την τέταρτη δόση, που και αυτή, από ό,τι φαίνεται, έχει τη θέση της και βοηθάει ακόμη περισσότερο, γιατί όσο περνάει ο καιρός
μετά την τρίτη δόση, και η ανοσία πέφτει. Μέχρι να βρεθεί λοιπόν εμβόλιο που με μία δόση θα καλύπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιος, είμαστε υποχρεωμένοι να πορευτούμε με αυτά τα εμβόλια, τα οποία επαναλαμβάνουμε ότι είναι αποτελεσματικά, είναι εμβόλια ασφαλή, και αυτό το αποδεικνύουν πάρα πολλές μελέτες πια και τα δεδομένα. Φυσικά έχουν κάποια προβλήματα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, και φυσικά το όφελος από τα εμβόλια αυτά ήταν τεράστιο, γιατί αν δεν τα είχαμε και δεν είχαμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, στο βάθμο που έχει γίνει, θα είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς, και πραγματικά είναι τεράστιος ο αριθμός των συνανθρώπων που χάσαμε. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ανθρώπους κοντινά που είναι σε εμάς, είτε συγγενείς, είτε φίλους, είτε γνωστούς. Και δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο άλλο πρόβλημα. Αυτός ο ιός δεν σκοτώνει μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτούς που νόσησαν. Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, γιατί θα το δούμε στην πορεία και το βλέπουμε εμείς ως επαγγελματίες υγείας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα συμπτώματα, πολύ έντονα συμπτώματα και πολύ μεγάλες βλάβες στους ορισμένους ανθρώπους μας, που προκαλεί ο ιός αφού έχει κάνει τη διαδρομή του, έχει προκαλέσει την νόσο και την νόσο στους ανθρώπους που νόσησαν. Εν πάση περιπτώσει, προκαλεί σε πάρα πολύ κόσμο τα συμπτώματα, αυτό που λέμε post-COVID και low-COVID, που θα μας απασχολήσει και θα απασχολήσει και το ασφαλιστικό μας σύστημα, ξέρετε. Άρα υπάρχει και οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία στην ανθρώπινη, οπότε δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα, και το λέμε συνεχώς, γιατί είμαστε προβλημένοι να το αναδεικνύουμε σαν θέμα, όχι για να στεναχωρήσουμε ή να φοβήσουμε τον κόσμο. Είδατε ότι η λογική μας, ας πούμε, για τα άλλα λοιμόδια νοσήματα που εμφανίστηκαν δεν είναι να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι τα λέμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Απλώς εμείς είμαστε προβλημένοι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα στις διαστάσεις που πρέπει, για να λαμβάνονται οι προφυλάξεις από όλο τον πληθυσμό. Κατά συνέπεια, όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιο είδους προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ή τα συμπτώματα θα τα αντιμετωπίσουν εφόσον εμφανιστούν, πρέπει να προστρέξουν σε ένα γιατρό. Χρειάζεται να γίνουν προληπτικές εξετάσεις. Για να μην τρέχει ο κόσμος. Κοιτάξτε, όχι απολύτως, αλλά αυτοί οι συνάδελφοι μας οι οποίοι έχουν συμπτώματα, όπως είναι κακουχία, όπως είναι βήχας, όπως είναι πυρετός, γενικά αισθάνονται ότι ακόμη δεν έχει περάσει το πρόβλημα και αισθάνονται άρρωστοι, ή αίσθημα προκαρδίων παλμών, δηλαδή φοβούμαστε τις αρρυθμίες, ή γενικά συμπτώματα, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους σε συνεννόηση με τον προσωπικό τους γιατρό, που θα τους κατευθύνει είτε στις άλλες ειδικότητες, είτε θα παρέμβει ο ίδιος. Αυτοί θα πρέπει, ναι, αλλά επειδή ακόμα και εμείς ανθρώπους πανικοβλημένους ή ανθρώπους οι οποίοι φοβισμένοι να πέρασουν τον κορονοϊό, να πάω να κάνω εξετάσεις, δεν υπάρχει λόγος να κάνουν εξετάσεις αν δεν έχουν κάποια συμπτώματα, ή αν δεν τις προκύρει ο προσωπικός γιατρός. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι απαραίτητο όλοι να τρέξουν να κάνουν εξετάσεις. Τώρα, αν θέλουν να κάνουν για προληπτικούς λόγους, θα τις κάνουν, αλλά χωρίς πανικό, όταν δεν έχουν συμπτώματα και ενοχλήσεις. Έτσι. Ας μην μπούμε και σε τέτοια διαδικασία, γιατί αρκετά πιεστήκανε όλοι οι συνάδελφοι μας. Και τέλος, κύριε Τζάμι, ήθελα να σας ρωτήσω, στην περίοδο της πανδημίας και που ήταν σε έξαρση, που είχαμε μεγάλο αριθμό θανάτων από τον COVID-19, με κοινή παρέμβασή σας, η Ιατρική Σύλλογη της Θεσσαλίας, είχατε ζητήσει να σας δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία κατά περιοχή της Θεσσαλίας για τους νεκρούς που είχαμε, γιατί ήταν και πολύ ανεβασμένα έτσι τα νούμερα σε επίπεδο Θεσσαλίας. Τελικά σας δόθηκαν κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία? Τα θέλετε για να τα μελετήσετε, για να οδηγηθείτε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα? Σας έχουν δοθεί? Δυστυχώς, κυρία Σαμακοβλή, η πολιτεία, και αυτό είναι ένα παράπονο, αλλά και μια παράληψη πολύ άσχημη εκ μέρους της πολιτείας, δεν έβαλε τους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι με βάση το Σύνταγμα, θεσμικοί φορείς και σύμβουλοι της πολιτείας σε θέματα υγείας. Δεν τους έβαλε να συμμετέχουν είτε στο σχεδιασμό είτε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μας είχαν απ' έξω. Φανταστείτε ότι γενικά δεν έχουμε την ενημέρωση που θα θέλαμε, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και με επιτροπές, και που το διεκδικούμε συνέχεια, και ο Παναλλήλιος Ιατρικός και οι Ιατρικοί Συλλόγοι, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν επιτροπές κατά τόπους, κατά περιοχές, κατά νομούς, εν πάση περιπτώσει, που θέματα τέτοιου είδους υγείας, και ειδικά για αυτό το θέμα, που θα μπορούσε να συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος με τα μέλη του και μαζί με άλλους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να
να επεξεργαζόμαστε στοιχεία και να πολύ γρήγορα να δίνουμε λύσεις και να μην περιμένουμε από το κέντρο το οποίο είναι υδροκέφαλο να δώσει λύσεις σε περιφέρεια ή που μπορεί να υπάρχει και να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, ορεινές περιοχές κ.ο.κ. Τα προβλήματα αυτά τα ξέρουμε πολύ καλύτερα εμείς. Δυστυχώς δεν μας έβαλαν στην διαδικασία, δεν μας θέλουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μας θέλουν. Κακώς, κάκιστα και θεωρήσαν ότι έτσι θα πορευτούμε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα είχαν αποφευχθεί αν τυχόν συμμετείχαν οι ιατρικοί συλλόγοι με βάση το θεσμικό του ρόλο που αναγνωρίζει η ίδια η πολιτεία. Είναι ένα μεγάλο παράπονο, μια απαράδεκτη συμπεριφορά εκ μέρους της πολιτείας και πραγματικά ευχαριστούμε που το θέσατε γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα στην καλή παροχή υγείας προς τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι δεν είναι πανγνώστες. Πρέπει να ζητάνε τη βοήθεια όταν έχεις την εξουσία, δεν τα ξέρεις όλα, είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό. Πρέπει να ζητάς τη βοήθεια και τη γνώμη των ειδικών. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχουν οι συνέργειες, οι συνεργασίες και οι συνέργειες και οι συνεργασίες είναι αυτές που λύνουν τα προβλήματα γενικώς. Όποιος νομίζει ότι είναι απόλυτος γνώστης των πραγμάτων, είτε σε κεντρικό επαναλαμβάνω σε τοπικό επίπεδο, έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος και υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις και στις κοινωνίες. Και όλοι εμείς άλλωστε, κύριε Τζάμι, από τους θεσμοθετημένα επιστημονικούς φορείς περιμένουμε να πάρουμε και απαντήσεις για το τι συνέβη, τι πήγε στραβά, τι πήγε καλά, τι οδήγησε σε θάνατο πολλούς, τι έσωσε άλλους. Απαντήσεις περιμένουμε για όλο αυτό που βιώσαμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μια περίοδος, ξέρετε, μεγάλης έντασης και κρίσιμη περίοδος για να δούμε και τις αντοχές και τις δυνατότητες που έχουμε και ως κοινωνία. Mm-hmm. Και αν δεν μελετήσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, δεν θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας. Με γενναιότητα θα πρέπει να το κάνει αυτό η πολιτεία. Δηλαδή να μην φοβηθεί, να μην κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Είναι λάθος τακτική. Γιατί αυτό θα το πληρώσουμε αργότερα πάλι σε ανάλογη περίπτωση. Μπορεί να επανέλθει το πρόβλημα, ξέρετε, δεν τελειώσαμε. Μπορεί να επανέλθει. Άρα πρέπει να πάρει το μάθημα η πολιτεία και να δημιουργήσει θεσμικούς φορείς που να συστρατευτούν όλοι οι αρμόδιοι για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το κακό το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς ξέρουμε που πάσχει το σύστημα. Θα πρέπει όμως η πολιτεία και οι αρμόδιοι να μας βάλουν στη διαδικασία της συνεργασίας για να τους δείξουμε τι μπορεί να διορθωθεί και τι μπορεί να πάει καλά. Εξάλλου, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα τους. Πρόκειται για την υγεία του κόσμου και των ανθρώπων και δεν δικαιούνται να συμπεριφέρονται με τέτοια υπεροψία. Είναι υπεροψία αυτό. Κύριε Τζάμι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια.